μέρες επαφές στο Ηράκλειο με επίκεντρο σημαντικά ζητήματα πολιτισμού, ξεκίνησε σήμερα η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, που συνοδευόμενη από το Γενικό Γραμματέα και όλους τους διευθυντές αρμόδιων υπηρεσιών του Υπουργείου, επιχειρεί στο τέλος της τριήμερης επίσκεψης να έχει προωθήσει μια σειρά από θέματα που απασχολούν έντονα τους τοπικούς φορείς. Εδώ να σας καλωσορίσουμε καταρχήν, κύριε Υπουργέ, να ευχαριστήσουμε και πάλι για τη διαχρονική συνεργασία που έχουμε. Η κυρία Μενδώνη το πρωί βρέθηκε στην περιφέρεια Κρήτης, όπου είχε συνάντηση με τον Σταύρο Αρναουτάκη. Τα θέματα είναι γνωστά, είναι κοινά, τα έχουμε προχωρήσει σε μεγάλο βαθμό. Αυτή τη στιγμή πρέπει να δώσουμε μια τελική όθηση. Σε σύσκεψη που ακολούθησε, παρουσία στελεχών της περιφέρειας, από την Υπουργό Πολιτισμού και τον Περιφερειάρχη, υπογράφηκε προγραμματική σύμβαση πολιτισμικής ανάπτυξης για την εκπόνηση τοπογραφικής και εστατικής μελέτης στις υδατογέφυρες της Αγίας Ειρήνης, Καριδάκη και Φορτέτσα, με τη δράση, όπως επισημάνθηκε, να αποσκοπεί στην προστασία και ανάδειξη του μεγαλύτερου αρχαίου υδρευτικού έργου, το οποίο υλοποιήθηκε ποτέ στην Κρήτη και το οποίο εξασφάλισε για αιώνες την υδροδότηση αρχικά του Ενετικού Χάνδακα, του μετέπειτα Μεγάλου Κάστρου και του σημερινού Ηρακλείου. Πρέπει να παρθούν όλες τις αποφάσεις. Κάποια σήμερα, αύριο πρέπει να παρθούν. Ναι, και το πρόεδρο. Γι' αυτό ήρθαμε όλοι. Ήρθαμε σύσσωμα. Η κυρία Μενδώνη αμέσως μετά συναντήθηκε με τον Δήμαρχο Ηρακλείου Αλέξη Καλοκαιρινό και συνοδεία αντιδημάρχων, στελεχών υπηρεσιών του Δήμου και της Εφορίας Αρχαιοτήτων πραγματοποίησε αυτοψία στα ενετικά τείχη. Είσοδος στην Τάφρο. Τώρα τέτοιες στοές έχουμε 9 συνολικά. Η επίσκεψη ξεκίνησε από την πύλη Βιτούρη με την κυρία Μενδώνη να βλέπει από κοντά τα ενετικά τείχη από τον Προμαχώνα Βιτούρη, τον Προμαχώνα Ιησού και τον Προμαχώνα Μαρτινέγκο έως και το σημείο που βρίσκεται ο τάφος του Νίκου Καζαντζάκη. Η Υπουργός Πολιτισμού αναμένεται τις επόμενες ημέρες να προχωρήσει σε μια σειρά από ανακοινώσεις σχετικά με ζητήματα όπως τα ενετικά τείχη και η Κνωσός, αλλά και ζητήματα που σχετίζονται με αρχαιολογικούς χώρους και έργα σε περιοχές όπως το Αρκαλοχώρι και το Οροπέδιο Λασιθίου.